Ο επικεφαλής της Μύζωνος Δημοτικής Παράταξης Πόλη και Ζωή, Κυριάκος Χαρακίδης, απαντά στις επικρίσεις από την πλευρά του Project Drama 2020 της Παράταξης της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Δράμας, περιγάμων με την συμπολίτευση στο Δήμο για το θέμα της λύσης και καθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ, τονίζοντας πως η δημοτική μας παράταξη Πόλη και Ζωή από τη θέση της στην αντιπολίτευση με ωριμότητα αλλά και συνέπεια συνεχίζει να καταθέτει και να υποστηρίζει προτάσεις που δίνουν λύσεις σε σημαντικά ζητήματα, ξεμπλοκάρουν θέματα που έχουν τελματώσει και οδηγούν σε αδιέξοδο και δυσλειτουργίες και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου προς το συμφέρον της Δράμας και των Δραμηνών. Αυτό έγινε για μια ακόμη φορά στη συζήτηση του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας, όπου καταθέσαμε την εναλλακτική μας πρόταση. Φαίνεται όμως ότι έστω και αργά η Δημοτική Παράταξη αντιλήφθηκε το σφάλμα της και δέχτηκε να υπερψηφίσει την πρότασή μας, με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε σε κάτι που εμείς το είχαμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό ως μοναδική λύση για τη ΔΕΚΠΟΤΑ και την κατάσταση που επικρατούσε. Όσον αφορά στους γάμους και στα λεγόμενα της Ελλάσσονος Δημοτικής Αντιπολίτευσης, δεν θα αναφερθώ γιατί θεωρώ ότι δεν αξίζει να μιλούμε για τέτοιες καταστάσεις. Δουλεύουμε για το καλό της Δράμας και εμείς αυτό το κάνουμε πράξη. Δηλαδή μετά που διαλύθηκε ο γάμος του κυρίου Τσιαμπούση με τον κύριο Μαμψάκο, μπήκαμε εμείς στο χώρο των προξενιών. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική. Καλά θα κάνει ο κύριος Τσιαμπούσης και όσοι ακόμη μείνανε κοντά του και τον ακολουθούν να αλλάξει ρότα, να γίνει πιο καλοπροαίρετος, να γίνει πιο συνεργάσιμος για το καλό της Δράμας, όπως λέει και αυτός πολλές φορές. Μόνο που η τακτική αυτή δεν είναι προς το συμφέρον της Δράμας. Προς το συμφέρον της Δράμας είναι αυτό το οποίο κάνει η Πόλη και Ζωή συνειδητά και μεθοδικά. Τι κάνει λοιπόν η παράταξη Πόλη και Ζωή, το έχει αποδείξει από το 2006 που την ενέταξε ο δραμηνός λαός στη Μύζωνα αντιπολίτευση και τότε έκανε μια συνετή και σοβαρή αντιπολίτευση, έγινε συμπολίτευση, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι αξιωματική αντιπολίτευση συνέχεια συνεχώς και αυτό το οποίο πράττηκε μάλιστα σε αυτήν την περίοδο, σε μια περίοδο που όλοι πιστεύαν ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα στους Δήμους, αυτό περνούσε προς τα έξω και αυτό γιατί ο νόμος προέβλεπε την απλή αναλογική και η απλή αναλογική θα δημιουργήσει το χάος, μόνο που δεν ήρθε το χάος στο Δήμο της Δράμας, γιατί η Μύζωνα αντιπολίτευση, η παράταξη Πόλη και Ζωή, εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι συνεργάτες που βρίσκονται γύρω από την παράταξη, επιλέξαμε να συνθέσουμε, να συνεργαστούμε για το καλό της Δράμας. Τα αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Πάει σχεδόν 2 χρόνια από τις εκλογές και η παράταξη αυτό το οποίο κάνει είναι να καταθέτει προτάσεις τις οποίες αυτή επεξεργάζεται κοινά με άλλες παρατάξεις, να καταθέτει προτάσεις τις οποίες και η ίδια η συμπολίτευση ψηφίζει και το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται από την τελευταία, τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου ενώ πριν από μερικές μέρες η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να μην λυθεί η ΔΕΚΠΟΤΑ πάλι, η Δημοτική Αρχή άλλαξε άποψη, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και δεν είναι προς το συμφέρον των Δραμηνών να κάνει διαφορετικά, γιατί αν ήταν προς το συμφέρον θα συμφωνούσαμε και εμείς. Άρα ήρθε μετά από 1 χρόνο, από τον Γενάρη-Φλεβάρη του 20, που η παράταξή μας κατέθεσε την πρότασή της με εισηγητή εμένα για την λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Το τονίζω γιατί πολλοί μετά από την επιτυχία θέλουν να φαίνονται ότι έχουν κάνει κάτι παραπάνω, αλλά εκ των υστέρων προφήτης δεν γίνεσαι. Προφήτης γίνεσαι πριν, λοιπόν. Αυτή λοιπόν η πρόταση τότε η δική μας, η οποία υπερψηφίστηκε και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την οποία βρισκόμαστε κατηγορούμενοι από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης, γιατί ακολουθήθηκε μια λάθος τακτική κατά την άποψή μας, ήρθε σήμερα να ανατρέψει και την απόφαση του Αποκεντρωμένου και την
απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος εγγράφως είχε δηλώσει ότι είναι αντίθετος με τη λύση της ΔΕΚΠΑΤΑ, και να συμφωνήσει τελικά σε αυτό το οποίο προτείναμε, ότι ναι, είναι προς το συμφέρον όλων να γίνει, να προχωρήσει η λύση για καθάριση της ΔΕΚΠΑΤΑ, να αμπευθούν οι εργαζόμενοι στο Δήμο και το έργο της ΔΕΚΠΑΤΑ που αφορά τον πολιτισμό να το κάνει ο Δήμος, ο οποίος είναι καλύτερα στελεχωμένος, μιας και η ΔΕΚΠΑΤΑ ήταν υποστελεχωμένη και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον προορισμό των οποίων, στο έργο το οποίο ήταν ταγμένη για να κάνει. Η Παράταξη Πόλη και Ζωή, λοιπόν, αυτό το οποίο έχει κάνει και το αναγνωρίζουν όλοι, είναι ότι ασκεί μια δημιουργική αντιπολίτευση, φέρνει προτάσεις οι οποίες υπερψηφίζονται. Το υπερτονίζω αυτό εδώ, υπερψηφίζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και από άλλες παρατάξεις, αλλά και από την ίδια τη Δημοτική Αρχή. Δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μείναμε στο δικαίωμα που δίνει ο νόμος στις μειοψηφίες να επιβάλλονται στις πλειοψηφίες, αλλά αντίθετα συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, και πάλι το λέω για το καλό των Δραμηνών και της Δράμας, η οποία το έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Μην ξεχνάτε ότι η Παράταξη Πόλη και Ζωή ήταν και αυτή η οποία επανειλημμένα έφερε το θέμα των δράσεων, των ενεργειών που πρέπει να κάνει ο Δήμος όσον αφορά την πανδημία, τον περιορισμό της πανδημίας. Και στο τέλος συνταχθήκανε με την πρόταση τη δική μας η Δημοτική Αρχή και όχι το project, όπου το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων τα οποία έχουν πάρθει, έχουν δοθεί στο Δήμο για τον περιορισμό του COVID, να πάνε στο νοσοκομείο της Δράμας και σε δράσεις περιορισμού του COVID επιτέλους, κάτι το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη.